Τώρα, το κράτος από την άλλη μεριά. Το κράτος είναι αυτό που βλέπετε, παιδιά. Για άλλα θέματα, όχι γι' αυτό, απουσιάζει. Χρήματα στους Δήμους έχουν έρθει από τον Ιούνιο. Έτσι, δεν δίνει τίποτα, δεν πληρώνει τίποτα. Είναι ένα παταχτσίδικο κράτος, το οποίο κάνει ό,τι γουστάρει και τους Δήμους δεν τους γουστάρει, σε τελική ανάλυση, να μιλήσουμε έτσι. Και συμπεριφέρεται με έναν τρόπο αήθη. Δεν είναι κράτος συντονισμένο, συγκροτημένο αυτό το οποίο δεν σέβεται αυτά τα οποία έχει υποχρέωση να δώσει, να τα δίνει. Και κλείνω ως εξής. Οι δημότες να μην περιμένουν λακκούβες να κλείνουν οι δήμαρχοι, θα απευθύνονται στους βουλευτές. Στους βουλευτές τους κυβερνητικούς. Δεν θα περιμένουν λοιπόν να κάνουμε εμείς όλες εκείνες τις βελτιώσεις στους αγροτόδρομους, δεν θα περιμένουν να κάνουμε όλες εκείνες τις βελτιώσεις στους δημοτικούς ποτισμούς, στις προεκτάσεις, ούτε στα υπόλοιπα άλλα έργα, γιατί δεν έχουμε χρήματα να τα κάνουμε. Κάποτε οι Δήμοι δούλευαν με 100%, σήμερα δουλεύουν με 30%. Το 70% λείπει. Και λείπει το 70% από τον κόσμο. Άρα λοιπόν, όταν θα θέλετε εσείς που με βλέπετε και με ακούτε να βάλετε τις φωνές, δεν θα πηγαίνετε στο Δήμαρχο. Θα βάζετε τις φωνές στους κυβερνητικούς βουλευτές να στείλουν χρήματα στους Δήμους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλα εκείνα τα οποία φέρεται ότι είναι υποχρέωσή τους, αλλά υποχρέωση σημαίνει ότι από πίσω έχει και χρήματα. Δεν μπορεί να είναι υποχρέωση χωρίς χρήματα. Έτσι, δεν μπορεί ο Δήμαρχος να πάει σήμερα να κάνει αγροτόδρομους όταν δεν έχει αγροτικά, όταν δεν έχει μηχανήματα, όταν δεν έχει πετρέλαιο για τα μηχανήματα, όταν δεν έχει όλες εκείνες τις απαραίτητες υποδομές οικονομικές σε τελική ανάλυση για να μπορέσει να προχωρήσει. Άρα, υπομονή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει πού θα φωνάζει. Δεν θα φωνάζει πλέον στους Δήμους. Θέλω να καταλάβω γιατί τα δημοτικά τέλη, κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να τα εισπράττει το κράτος. Τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι για τους αγροτικούς δρόμους, είναι για τους δημοτικούς δρόμους, είναι για όλους αυτούς τους δρόμους για τους οποίους εμείς δεν παίρνουμε χρήματα. Άρα λοιπόν, θα έπρεπε σε μια ποσοστιαία αναλογία αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν στους Δήμους και στις περιφέρειες, γιατί τα χρήματα λοιπόν αυτά, η περιφέρεια φτιάχνει κάποιους δρόμους εκτός του αστικού τμήματος των πόλεων και είναι υπόχρεη να τα κάνει και εμείς θα κάνουμε το υπόλοιπο κομμάτι. Δεν μπορώ να φανταστώ και να καταλάβω για ποιο λόγο και τι εξυπηρετεί να παίρνει τα τέλη κυκλοφορίας το κράτος. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το βάλουμε, σας παρακαλώ κύριε Αλιώτα, στο επόμενο συμβούλιο μας, να το συζητήσουμε, να ακούσουμε και τις απόψεις των συναδέλφων. Εμένα η πρότασή μου είναι αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν κατευθείαν στους Δήμους και στις περιφέρειες. Γιατί αυτά είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτοκίνητο και πληρώνουν την υποχρέωση για να κυκλοφορούν σε σωστούς δρόμους. Γιατί πώς. Βεβαίως. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Από τη στιγμή που μειώθηκαν, Παναγιώτη, γελάς, το ξέρω γιατί και ξέρω γιατί γελάς. Και εγώ το ίδιο, την ίδια άποψη έχω. Με αυτή την κατάσταση που ζούμε πρέπει να γελάμε. Γιατί διαφορετικά θα πάμε στο νοσοκομείο όλοι. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω όταν δουλεύαν οι Δήμοι με 100% τι κάνανε, βάζανε λεφτά στον τόπο. Και σήμερα που δουλεύουν με 30% δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Καν. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να έχουν χρήματα στους Δήμους. Αυτό που είπε ο Γιώργος προηγουμένως ήταν πολύ σωστό, ο Δήμαρχος. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με όλους εκείνους οι οποίοι έχουν. Είναι χιλιάδες, εκατομμύρια τετραγωνικά τα οποία έπρεπε να πληρώνουν στους Δήμους και δεν πληρώνουν. Τα τέλη κυκλοφορίας πάλι. Είναι ένα έσοδο το οποίο πρέπει να είναι αμυγός στους Δήμους και στις περιφέρειες. Για να είναι μόνο για τους δρόμους.